ευχαριστούμε πολύ και ακόμα μια φορά ήρθατε και μας θυμάτε πραγματικά με την παρουσία σας. Χαίρομαι γιατί βλέπω παλιούς γνώριμους και πολλά καινούργια πρόσωπα. Δημότες, συνδημότες πια από το Δήμο του Αγίου Νικολάου, από την Ιερά Πέτρα Σεβασμιότητα, σας ευχαριστούμε πολύ. Μας θυμάτε με την παρουσία σας και όλους τους υπόλοιπους. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μας που είστε όλοι εδώ μαζί μας. Ένα πράγμα θα σας πω μόνο. Το Θοδωρή μας τον έφερε η μητέρα του εκουσίως πριν 1,5 μήνα. Δεν ήξερε καλά-καλά ούτε να μιλάει. Ναι. Έτσι λοιπόν, ο Θοδωρής ο μικρός δεν ήξερε καν ούτε να μιλάει. Βλέπετε λοιπόν ότι... Πριν 5 μήνες, λάθος είχαμε. Συγχωρέστε με λοιπόν, είναι πριν 5 μήνες. Βλέπετε λοιπόν ότι με λίγη καλή διάθεση και πολλή προσπάθεια από όλους μας μπορούμε να βοηθήσουμε παιδιά που είναι ζυμαράκια, απορροφούν τα πάντα και να τους βγάλουμε στην κοινωνία σε αυτή τη δύσκολη εποχή που ζούμε όλοι με καλά χαρακτηριστικά, να τους κάνουμε καλούς και σωστούς ανθρώπους. Εγώ είμαι όμως σήμερα εδώ πρωτίστως για να βραβεύσω τους εθελοντές μας. Δεν είμαι εδώ για να βραβεύσω τους διοικητές, τους προέδρους, τους δημάρχους, τους αντιδημάρχους και όλους τους υπόλοιπους. Είμαι εδώ για να βραβεύσω τους απλούς ανθρώπους, τους φίλους των παιδιών μας, τους φίλους της μονάδας μας, τους συμπολίτες μας, τους συνανθρώπους που έρχονται άοκνα και αθόρυβα και στηρίζουν αυτά τα παιδιά που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη. Παρακαλώ να αρχίσουν να μπαίνουν ένας-ένας οι εθελοντές σιγά-σιγά μπροστά για να τους βλέπει ο κόσμος. Πιστέψτε με ότι δυσκολεύτηκα πάρα πολύ ακόμα και αυτή την παρουσία εδώ την ολιγόλεπτη να τους πείσω να εμφανιστούν μπροστά σας. Με όλη μου την ψυχή, εγώ οι εργαζόμενοι, το Διοικητικό Συμβούλιο και πρωτίστως τα παιδιά. Θοδωρή, δίπλα μου σε θέλω. Έλα δίπλα μου. Και πρωτίστως τα παιδιά τους ευχαριστούμε, γιατί είναι πραγματικά οι συμπαραστάτες μας. Χωρίς αυτούς το Ίδρυμα δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Σε μια πολύ δύσκολη εποχή, σε μια τρομερά δύσκολη οικονομική συγκυρία, η μονάδα μας πλήττεται εδώ και 1,5 χρόνο. Εγώ είμαι εδώ από τον Ιούνιο του 2010. Όταν πέρασα πρώτη φορά την πόρτα του Ιδρύματος σαν πρόεδρος, είχαμε 27 άτομα προσωπικό. Το προηγούμενο Μάρτιο μείναμε 5 άνθρωποι. 5 άτομα να παλεύουμε για 20 ψυχές που προέρχονται από περιβάλλοντα πολύ δύσκολα. Πιστέψτε με, πολύ τις ιστορίες που περνάνε, που έχουν περάσει αυτά τα παιδιά, δεν μπορείτε καν να τις διανοηθείτε. Και βρεθήκαμε 5 άνθρωποι να στηρίζουμε μια μονάδα που λειτουργεί σε 24ωρη βάρδια, 7 μέρες την εβδομάδα. Καταθέτοντας την ψυχή μας, τον προσωπικό μας χρόνο, πολύ από τον προσωπικό μας χρόνο και κυρίως επενδύοντας και ζητώντας βοήθεια από πολλούς ανθρώπους. Κάποιοι από αυτούς είναι σήμερα μπροστά σας. Κάποιοι άλλοι, για λόγους προσωπικούς, δεν θέλησαν ή δεν μπορούσαν να μας τιμήσουν σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν είναι το να δίνεις σε παιδιά χωρίς να ζητάς ανταλλάγματα, χωρίς να ζητάς ευχαριστώ και δημοσιεύσεις, είναι το πιο σημαντικό. Γι' αυτό σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Η δουλειά μου είναι ώρες-ώρες είναι πολύ δύσκολη εδώ, αλλά νομίζω ότι μου την έχετε γλυκάνει και πραγματικά έχω αποκτήσει πάρα πολλούς φίλους. Όλους τους θεωρούς δικούς μου, σας θεωρώ δικούς μου ανθρώπους και σας ευχαριστώ θερμά για όλα. Ονομαστικά θέλω έναν-ένα να σας πω ποιοι είναι. Την Απαλάκη την Κατερίνα, την Κική την Βαρδάκη, την Γαλανού την Ανδριάννη, την Γιάννη το Βαράκη, την Καρεφαλάκη την Μαρία, την Πόπη την Καρεφαλάκη, την Ειρήνη την Κερεδάκη, την Γρηγοράκη την Ειρήνη, την Διαλυνά την Σοφία, την Καλοκύρη την Σάντη, την Μαρία την Κονταράκη, την Σόφη την Κοροπίλια, την Κοσμαδάκη Άννα, την Κοφινάκη Μαρία, την Κατερίνα την Μαμαλάκη, την οικογένεια του Γιώργου και τη Ελένη Μανασάκη. Το Γιάννη του Μανδελένη, τον Γιώργο του Μαυροϊδή, την Ιωάννα Μπούκη, την Ελένη Πατεδάκη, την Ειρήνη Πολυτρέτη, τον Μανώλη Δορουκουνάκη, την Κατερίνα Τυσαρίκη, Σπυροπούλου την Κατερίνα, τον Κωστή το Σταματάκη, τον Κωστή το Τζεβελεκάκη, την Τουτουδάκη Παναγούλα, τη Σίλβια Τουτουδάκη, τον Μιχάλη Τσακυράκη, τη Λέκα την Τζάκονα, τη Στέλλα την Τζιρογιάννη, την Ελένη Φαϊκού και τη Φανουράκη την Ευαγγελία και τελευταία τον Αντώνη το Κούσκι. Σας ευχαριστούμε όλους μέσα στην καρδιά μου. Ο Κωνσταντίνος και ο Θοδωρής θα τους δώσουν ένα έπαινο και ένα γούρι που έχουμε φτιάξει για αυτούς. Να σας δείξουμε λοιπόν, αυτός είναι ο έπαινος που θα δώσουμε σε όλους. Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Λασιθίου, Νεάπολη, 23 Δεκεμβρίου 2011,
Τιμή Σένεκεν, για την εθελοντική προσφορά, αλληλεγγύη και συμπαράσταση στα προστατευόμενα παιδιά της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας με την επωνυμία Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Λασιθίου, κάνοντας πράξη την πεποίθηση πως το πραγματικό νόημα της ζωής ολοκληρώνονται προσφέροντας τα παιδιά χωρίς αντάλλαγμα. Σας ευχαριστώ όλους ξανά. Στους εθελοντές μας. Κάτι να πω. Πες. Ποιος έχει δει το Άνελ Τζέξον? Ποιος έχει δει? Κανείς. Θέλω να καλέσω τον Γιάννη το Γαράκι. Είναι ο σούπερ εθελοντής. Έτσι τον έχω στο μυαλό μου. Είναι εθελοντής πολλά χρόνια σε εμάς. Είναι εθελοντής στο θεραπευτήριο. Είναι στην ομάδα διάσωσης Κρήτης και είμαι σίγουρη και σε πολλά άλλα που απλά δεν τα έχω πάρει χαμπάρι ακόμα. Γιάννη, έλα να μας πεις δύο λόγια. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ στο κέντρο απόψε. Δύο λόγια θέλω να πω ότι είναι υπέροχο να προσφέρει κανείς. Υπάρχει μια μεγάλη χαρά όταν δίνει στους άλλους λίγο από το χρόνο, δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Και το αντάλλαγμα είναι σπουδαίο, όχι υλικό βέβαια, αλλά αυτός ο άνθρωπος προσφέρει, βιώνει μια ζωή γεμάτη αγάπη, ευτυχία, πληρότητα. Απλώς λίγο πρέπει να ξεπεράσει κάποιες σκέψεις που έρχονται πότε-πότε, ότι αν πάω θα προσφέρω κάτι, αλλά θα χάσω λίγο από το χρόνο μου ή θα χάσω κάτι που θα ωφελούσε εμένα. Αυτό λίγο το βήμα πρέπει να κάνει κάποιος, να ξεπεράσει αυτές τις σκέψεις και τότε αφήνεται και απλώς εφαρμόζει αυτό που είπε ο Ιησούς. Αγάπα το πλησίον σαν τον εαυτό σου. Τότε και βοηθά τους άλλους και ο ίδιος απολαμβάνει μια καλύτερη ζωή. Εύχομαι όλοι αυτές τις μέρες που έρχονται, χριστουγεννιάτικες, που όλοι λέμε λόγια και ευχές αγάπης, να τα κάνουμε πράξη. Να δούμε δηλαδή πώς μπορούμε, πέρα από τα λόγια, να κάνουμε ένα βήμα και να πλησιάσουμε είτε κάποιον άνθρωπο, είτε κάποια παιδιά, είτε κάποιες μονάδες, κάποια κέντρα που έχουν την ανάγκη μας και απλώς δεν το έχουμε καταλάβει. Να είστε καλά, καλές γιορτές. Κάτι, όλοι σοφοί είναι. Έλα, σοφή. Και η Σόφη Κοροπήλια είναι εθελοντρία, παρακαλώ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, αν θέλετε να κατέβετε από εδώ, τις καλήσαμε προσοχή για να δούμε όλοι μαζί ένα βίντεο λιγόλεπτο με τις δραστηριότητες των παιδιών μας τον τελευταίο 1,5 χρόνο που είμαι εδώ. Πολλές εξ αυτών είναι και με κάποιους από εσάς.